Με την επίδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια λιτή τελετή παρουσίαση σώμων των αρχών, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατέρινα Σακελαροπούλου ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Χανίων. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, εντυπωσιάζομαι από τον οικιστικό ιστό που ανοίγεται μπροστά μας σαν μεγάλη θεατρική σκηνή. Ξετυλίγονται σε κάθε στενό, σε κάθε πλατεία, αφηγήσεις αιώνων, αντιφάσεις και συγκλήσεις, μάχες χαμένες και κερδισμένες. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από σήμερα, ως συνδημότης του Δήμου Χανίων, γίνεστε κομμάτι της κοινωνίας μας, σε μία περίοδο που μας επιτρέπει να είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι ότι τα Χανιά διαγράφουν μία ακμάζουσα τροπιά εξέλιξης για τα επόμενα χρόνια. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια που από σήμερα είμαι και εγώ χανιώτησα. Σας ευχαριστώ. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο και στην οικία του στη Χαλέπα, σημειώνοντας πως δεν είναι μόνο ένα διαχρονικό τοπόσημο, αλλά μια κυβωτός εθνικής μνήμης και αυτογνωσίας. Μίλησε όμως και για τα υποεξέλιξη έργα, που όπως είπε σηματοδοτούν την επίμονη προσπάθεια των αρχών για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Κύριε Δήμαρχε, σε κάθε μου επίσκεψη παρατηρώ με ικανοποίηση τα νέα έργα που διαμορφώνουν, βελτιώνουν και εξυγχρονίζουν το πρόσωπο της πόλης. Τις δημοτικές κρίσεις που την καθιστούν φιλικότερη, τις ευκαιρίες που προσφέρει στους ευπαθείς συμπατριώτες μας και τους νέους που θέλουν να μείνουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης παρέδωσε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Άτλαντα του μεγάλου Ρώσου φιλέλληνα Ιωάννη Πετρόφ, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1887. Και σήμερα σας παραδείγουμε ένα χρυσό αντίγραφο της δεύτερης έκδοσης, η οποία βρέθηκε στο αρχείο της βιβλιοθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου, που διαφυλάσσει η Δημοτική Κοινοβουλία. Κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων στην πόλη, η κυρία Σακελαροπούλου χαρακτήρισε τα Χανιά πόλη των φεστιβάλ. Η στρατηγική επιλογή του Δήμου Χανίου να επενδύσει ενεργά στον πολιτισμό και να τον μετατρέψει σε ζωντανό όχημα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης βρήκε σήμα από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και η αρχή έγινε πριν από 3 χρόνια, με την εγκάρδια υποδοχή που μας επιφυλάξατε στο Προεδρικό Μέγαρο, με την εξαιρετικά τιμητική αιγίδα, αλλά κυρίως με την παρουσία σας στα εγκαίνια της έκθεσης «Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση, καλλιτεχνική θησαυρία» από την συλλογή Κρασάκη. Η τελετή ολοκληρώθηκε με ακούσματα από την εφηβική χοροδία του Δήμου Χανίων υπό τη διεύθυνση του Νίκου Περάκη.